Δύο ατυχήματα υλικών ζημιών σημειώθηκαν χθε στη διασταύρωση των οδών Κροκυδά και 8 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με του κατοίκου τη περιοχή, το φαινόμενο εκτό από καθημερινό είναι και πολύ επικίνδυνο, καθώ συχνά γίνονται μάρτυρε δυνατών συγκρούσεων με σοβαρού τραυματισμού. Όσ καρμανιόλα μπορεί να χαρακτηριστεί η διασταύρωση των οδών Δεκεμβρίου και Σωτηρίου Κροκυδά στην περιοχή των Δικαστηρίων. Καθημερινά σημειώνονται τροχαία ατυχήματα που έχουν κάποιε φορέ ω αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό των οδηγών. Οι κάτοικοι τη περιοχή αναστατώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούγοντα τον ήχο από τι συγκρούσει και βλέποντα του τραυματίε στον δρόμο. Τα απογέματα που είμαι εδώ, τουλάχιστον ένα καθημερινά. Σαββατοκύριακα βλέπω και περισσότερα. Το καλοκαίρι ακόμα περισσότερα από το χειμώνα. Έχω δει και ανθρώπους κάτω με ανοιγμένα κεφάλια να τρέχουν αίματα, αναίσθητη. Ή ήδη να έχουν μπει μέσα στο άλλο σπίτι, γιατί πάνε και τρακέρνουνε και με τη φόρο που έχουν στρίβει στο πλάι και πάει ανεβαίνει στο μπαλκόνι. Και τους έχουν γκρεμίσει πόσες φορές στο μπαλκόνι τους ανθρώπους. Είχαν βάλει και ένα παρτέρι εκεί ε, βαρύ για να κόβει τη φόρο των αυτοκινήτων και Δε, δεν κρατά. Τι να σου κάνει το παρτέρι, εδώ μπαλκόνια δεν κρατάνε. Αν και υπάρχουν πινακίδες σημάτων κυκλοφορία στην οδό 8η Δεκεμβρίου, όπω και ένα τεράστιο στόπ γραμμένο πάνω στο δρόμο, δεν υπάρχει ορατότητα στην οδό Κροκυδά, που συνήθω τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλε ταχύτητε. Έτσι, οι οδηγοί εισέρχονται στην οδό Κροκυδά για να ελέγξουν την προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να πέφτουν πάνω του γιοταχή ή δίκυκλε μηχανέ. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά είναι και το ότι πολλέ φορέ παρκάρουν μέχρι εδώ κάτω θα έπρεπε να μπουν αυτά τα σίδερα, αλογάκια, τα λένε. Ναι, αυτά τα σίδερα που να μην μπορούν μέχρι εδώ κάτω να παρκάρουν. Αλλά δεν, δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση. Η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών θα μπορούσε να είναι μια λύση στο πρόβλημα, αλλά και οι ίδιοι οδηγοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί όταν διέρχονται από τη συγκεκριμένη διασταύρωση.